Έχουμε κολλήσει την κίνηση. Έχουμε αργήσει. Δεν κάναμε κανονικό. Όλα πάνε λάθος. Είμαστε και στην Ινδία της Κρήτης, στο Ηράκλειο. Το γιόφυρο, λέω. Όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να του πει κανένας τίποτα. Και ξεκινάμε την εκπομπή. Πες καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ακόμα ένας άνθρωπος μέσα στο αμάξι. Γιατί σήμερα θα έχουμε καλεσμένο. Γεια σας, Ανδρέα! Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Ευχαριστώ που με ξυπνήσατε 8 η ώρα. Και ήρθες στην εκδρομή μαζί μας. Είναι υπέροχα. Καλά θα πάει αυτό σήμερα. Καλά θα πάει αυτό. Όχι, όλα είναι δρόμος. Όχι, όχι. Αλλά όλα είναι δρόμος από ό,τι βλέπεις. Ναι. Έχουμε καλεσμένο λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό. Φέραμε το φίλο μου τον Ανδρέα για να μας περιηγήσει στα πάτρια εδάφη του, τα οποία είναι εκεί πέρα στα. Κοντά στο Αμάρι, στα Μπαδιανά χωριά. Έχετε δει τα Μπαδιανά χωριά? Θα σας μιλήσω όμως για αυτά σε λίγο. Για την ώρα θέλω να κάνουμε ένα καλωσόρισμα στον Ανδρέα. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα γιο. Ναι. Αξιέπαινο παλικάρι. Λοιπόν, πάει σε έναν παιδικό σταθμό. Ναι. Στον παιδικό σταθμό εκεί πέρα που πάει, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, θα το βάλουν τα παιδιά, θα κάνουν το παιδί τη περίοδο, αλλά τέλος πάντων. Στον παιδικό λοιπόν σταθμό που πάει, κάθε μέρα όταν έρχονται τα παιδιά, υπάρχει ένα χαιρετισμό τον οποίο κάνουν. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ποιος? Λοιπόν, όποιο παιδί μπαίνει μέσα το πρωί, έχουν ένα τραγουδάκι και του λένε. Ναι. Το ίδιο θα κάνουμε και στον Ανδρέα. Ωραία. Θέλεις να σου πω το τραγουδάκι? Εννοείται. Θα το πω μια φορά και θα το πω όλοι μας στον Ανδρέα για να νιώσει. Ναι. Ωραία. Λένε: καλημέρα, Ανδρέα. Καλώς ήρθες εδώ. Έτοιμοι, το έχουμε. Ναι. Λουκάκι, το έχεις? Ναι. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλώς ήρθες εδώ. Τώρα μπορείς να πεις τι θες. Πόσα παιδιά έχει αυτή η τάξη? 18. Και δεν φοβάστε ότι αν πούνε 18 φορές αυτό το τραγούδι, ο πρώτος που θα πάει θα αυτοκτονήσει? Αυτός είναι ο Ανδρέας και με αυτόν θα κάνουμε την εκπομπή στα Μπαδιανά χωριά. Γι' αυτά θα σας πω σε λίγο όταν φύγουμε λίγο από την κίνηση. Καλημέρα. Με έχει πιάσει τώρα, είναι πρωί ακόμα και έχω πάρα πολλά ερθίσματα από αυτό που είπαμε για τα παιδιά και για το καλημέρα Ανδρέα και όλα αυτά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ανησυχίες μου και κάποια πράγματα τα οποία έχω καταλάβει σαν πατέρας όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνος που μπορεί να με καταλάβει εδώ πέρα είναι ο φίλος μου Λουκάκης. Δώσε μας το παράδειγμα. Λοιπόν, έχετε ακούσει ποτέ για το σύνδεσμο της Έχετε ακούσει ποτέ για το σύνδρομο της κουκουβάγιας? Το σύνδεσμο της κουκουβάγιας. Το σύνδρομο. Όχι. Το σύνδρομο της κουκουβάγιας. Για να ακούσετε ποτέ τι είναι αυτό. Όχι. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω. Είσαι πατέρας. Έχει γεννηθεί το παιδί σου. Είσαι στο δευτήριο, στο σπίτι, δεν ξέρω και εγώ που έχεις αποφασίσει να γεννήσει η γυναίκα σου. Βγαίνει το παιδί. Το παιδί όταν βγαίνει, είναι κάπως. Με φυσικό το και το μιλάμε πάντα. Είναι κάπως έτσι στραπατσαρισμένο. Από τις πιέσεις, από όλο αυτό το πράγμα που του συμβαίνει και στον κόσμο, ότι έχω να κάνω, ο Παπαναγία μου, τι γίνεται. Βγαίνουν λοιπόν το παιδί για να το δείξουν στους συγγενείς. Εντάξει. Ναι. Και όλοι πάνε τώρα πάνω από το παιδί και έχεις τώρα γιαγιάδες, μαμπίδες, θείες, θείους, μαμάδες, όλους και που το ομορφόσατε, Νικόλη! Φίλε, είναι σαν να έχει βγει ένα γκρέμο από μία σπηλιά βαθιά στοιχή και να έχει βγει στην επιφάνεια και να λέει «Τι μου λέτε, τι μου λέτε». Εγώ προσωπικά στο δικό μου βίωμα το έβλεπα, φίλε, μα το θεωρεί μαγκά, σαν το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει στη γη πάνω του. Μέχρι που κοιτάς φωτογραφίες όταν ήταν 5, 1, 2. Βλέπεις αυτιά μάγουλα, μάτια ανορθόδοξα βαλμένα, λες και είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό λοιπόν είναι το σύνδρομο της κουκουβάγιας. Να σου πω όμως κάτι. Καλό. Μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο αν με το που γεννιόταν το παιδί ήσασταν 20 άτομα και ξεκίνησε και λέγατε «Καλώς ήρθατε, Αντώνη». Καλά, πες. Είναι όλο λάθος. Είναι. Εσύ. Γιατί κουκουβάγια, δεν καταλαβαίνω. Γιατί η κουκουβάγια θεωρεί το. Η κουκουβάγια, ρε παιδί μου, είναι ένα. Τι να σου πω τώρα, έτσι το έχουν βγάλει.
Γιατί για κανένα παιδί μου είναι άσχημο το κουκουβαγάκι, αλλά το κουκουβάκι και την κουκουβάγια είναι το πιο ωραίο πράγμα που υπάρχει, ρε παιδί μου. Δεν βρήκαμε δηλαδή κάποια κουκουβάγια γιατί ρωτήσαμε και έθεσα μετά. Όχι, όχι. Υπάρχει το σύνδρομο τη πεταλούδα, τη. Ξέρεις, πολλά πράγματα τέτοια. Έτσι έχουν βγάλει και το σύνδρομο τη κουκουβάγια. Αυτά για την ώρα. Είστε εντάξει. Ναι, ναι, φυσικά. Πολύ καλά. Διαδρομή. Εξηγήσει στον Αντρέα κάθε φορά που έχουμε ένα καινούριο καλεσμένο τα πράγματα που κάνουμε, τα καλέσματα που κάνουμε. Μπράβο. Στα μέσα περίπου του γυρίσματος πιανόμαστε χέρι-χέρι και αρχίσουμε και καλούμε πράγματα. Κάνοντας όμως και κάποιες ενέργειες. Ναι. Δεν θέλω όμως να τις πιστεί η κάμερα. Όχι. Δεν τα καταγράφουμε δεν αυτά. Το, δεν γίνεται. Δεν τα καταγράφουμε αυτά. Απλά σε μειούμε, ας πούμε, στην ομάδα. Και θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Αυτό. Όλα αυτά τα σύνδρομα που κάναμε, τα καλώς ήρθατε και τέτοια στο Αντρέα, έχουμε ξεχάσει τα βασικά πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή μας. Είπαμε λοιπόν ότι θα πάμε να περιηγηθούμε, παιδιά, στα χωριά της Αμπαδιάς. Τι είναι η Αμπαδιά, τι είναι τα Αμπαδιανά χωριά, θα τα πούμε όλα μετά. Η πρώτη μας τάση ήταν η Λοχριά. Στη Λοχριά λοιπόν θα πάμε και για να πάμε εκεί πέρα, πώς πάμε. Πάμε, παίρνουμε το δρόμο, βγαίνουμε καλά-καλά από το. Την Αγία Βαρβάρα. Από την Αγία Βαρβάρα. Βγαίνουμε, κατεβαίνουμε μέχρι το. Ντρέτα, μέχρι το Ζαρό. Και στρίβομαι. Περνάμε Ζαρό, περνάμε. Όχι, δεν περνάμε. Δεν είναι Ζαρό. Και φτάνουμε εκεί τώρα σε μια ευθεία που είναι όλα εκεί μαζεμένα 13 χωριά. Αυτά είναι τα χωριά τη Αμπαδιά. Όπου η Αμπαδιά, θα σου πω ένα πρώτο hint. Στα παλιότερα χρόνια, μιλάμε για τουρκοκρατία και τέτοια, ήταν από τι πιο μισητέ περιοχέ τη Κρήτη που τη μισούσαν ποιοι, οι ίδιοι κριτικοί. Ωραία. Γιατί εκεί λέει ήταν πάρα πολύ γενίτσαροι. Όχι σε όλα τα χωριά, αλλά γενικότερα υπάρχει μια ιστορία την οποία έτσι θα ψαχουλεύσουμε, την οποία δεν ήξερα. Του. Και τώρα ο Αντρέα μα έδωσε το έναυσμα. Μπράβο, Αντρέα. Αντρέα, διαβασμένο για σήμερα. Δεν χρειάζεται, τα ξέρουμε. Αμφιβάλλω. Διαδρομή, υπομονή με τους ανθρώπους που έχουμε μπλέξει και επόμενη μας τάση, η Λοχριά. Έχουμε έρθει στη Λοχριά, έχω συναντήσει στους υπέροχους κατοίκους. Και τώρα εσείς λοιπόν περιμένετε με τα φακελάκια σας στον ταχυδρόμο να πληρώσετε τη ΔΕΗ. Κατάλαβες, Μάγκα, κάποια πράγματα τα οποία εμείς έχουμε τέτοια. Εδώ περιμένουμε να πληρώσετε τη ΔΕΗ. Και είναι και το ιατρείο εδώ. Ωραία, είναι. Εμείς ήρθαμε να κάνουμε τώρα βόλτα, λέει, στα χωριά της Αμπαδιάς. Καλά τα λένε. Η Λοχριά, λέει, όμως δεν κατοικήθηκε ποτέ, λέει, από Αμπαδιανούση. Από τα Μάρη, είναι το τελευταίο χωριό και από το νομό Ηρακλείου πάλι. Το πρώτο. Το τελευταίο πάλι. Στα σύνορα είμαστε. Στα σύνορα, κατάλαβα. Πού είναι το πια καλό σημείο να πάμε να κάτσουμε να δούμε τη θέα. Παίρνει πλατεία, και εκεί κάτω κάτω να πάμε. Ωραία, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας. Το όνομά σας ποιο είναι. Εγώ είμαι ο Πέτρος, κύριε Μαρία. Χάρηκα, καλημέρα. Να έχετε να κάνουμε μια βόλτα. Καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι τρομερή εικόνα είδαμε με το που φτάσαμε, ρε φίλε. Που κάποιος, ρε φίλε, μπορεί να το έχει τόσο μακρινό, αλλά είναι ένα δίπλα στη Λοχριά. Μπορείς να μου περιγράψεις λίγο αυτή την κατάσταση, σε παρακαλώ. Ναι, λοιπόν. Στα χωριά εδώ δεν υπάρχει ταχυδρομείο. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στο ΕΛΤΑ, αυτή η δεσποινίδα και ευγενέστατη, η οποία τι κάνει. Κάνει όλα τα χωριά κάθε μέρα και μοιράζει συγκεκριμένη ώρα την αλληλογραφία, τις συντάξεις, τις επίδοσεις. Να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν σε όλα αυτά τα χωριά, επειδή πάντα έχουν λίγους κατοίκους, τι κάνουν. Υπάρχει και ο πλανόδιος, ας πούμε, έχει συγκεκριμένα σημεία που σταματάνε. Με το πλανόδιο είναι τρομερό το τέτοιο και πάνε και ψωνίζουν όλο αυτό το πράγμα, ρε φίλε, της ενδοχώρας και το πόσο ξένο είναι σε εμάς. Πράγματα. Εντάξει. Τα οποία συνέβαιναν παλιά, ρε φίλε. Δεν περίμενα τώρα εγώ τώρα να μου έρθετε το ΕΛΤΑ με ένα Hyundai Atos να δίνει το. Καταλαβαίνεις λίγο, όλο αυτό το πράγμα αποκτάει λίγο. Γεια σας, τι κάνετε. Θα πάμε σε λίγο. Ερχόμαστε!
Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε εδώ, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τώρα 11. 11. 11 η ώρα. Και τι έχετε κάνει, έχετε ζυμώσει εδώ. Έχουμε κάνει ψωμί. Ναι. Θα σου χαλάσει το φούσκωμα άμα είναι μη το... Έλα ρε εσύ, για να το κάνεις παξιμάδι. Παξιμάδι. Κοίτα να δεις τι βρήκαμε σήμερα. Κοίτα να δεις τι βρήκαμε. Αυτό τώρα το φτιάξετε εσείς και τώρα το κόβεις. Φτιάξαμε εμείς με προζύμι. Πέ μου. Προζύμι το ψήνεις, το φουρνίζεις, το κόβεις. Το κόβω, το βάνω στο φούρνο να γίνει παξιμάδι. Και ταυτόχρονα έχεις βάλει και τα μπριτζολάκια σου να φάμε. Τα μπριτζολάκια να μην τα κάψω. Καλά. Αυτό ποιος το πέσαινε για τους αμπαδιώτες. Αυτό το είπε από τον πατέρα μου και το έλεγε. Οκ. Okay. Ναι. Ότι οι χειρότεροι του και λέει ότι κρύψε τον στην απαδιά. Okay. Γι' αυτό τη λέγανε τον καμπαδιώτε. Okay. Και στην Κρήτη λέει το αμπαδιώτης σημαίνει κάτι κακό γενικά. Έχει μείνει από τότε. Ναι. Πρώτο έτσι σοκ θα πω με τους ανθρώπους που περιμένουν το ταχυδρομείο να πληρώσουν. Προχωρήσαμε λίγο τον Αντρέα για να μιλήσουμε λίγο για το ταχυδρομείο. Μας μάζεψαν από εκεί πέρα που δεν είναι ένα καφενείο, είναι ένα σπίτι το οποίο απλά ψήναν παξιμάδι, βρήκε γνωστούς Αντρέας, κάτσα, μας φιλέψανε, μπεμπριτζόλες. Όταν λέω ότι όλο αυτό το πράγμα, το τύπο φιλοξενία, το δεν ξέρω κι εγώ, η κριτική για όλο αυτό το πράγμα και άλλοι μου λένε ότι είσαι γραφικός και ότι αυτό ρε μάγκα, δεν σε ξέρει ο άλλος, έλα να σάψουμε, να κάνουμε αυτό, πίνουμε τώρα. Τι ωραία άνθρωποι, τι καλά σε ένα χωριό που πανάθεμά το να έχει, με την καλή είναι πάντα 50 κατοίκους και όλοι ρε φίλοι είναι έξω καρδιά. Έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο όλο αυτό το κομμάτι. Ανυπομονώ να δούμε και άλλα χωριά. Ανυπομονώ να μάθουμε όλη αυτή την ιστορία που κρύβεται από πίσω. Και θα πάρω το φίλο μου τον Λουκάκη. Λουκάκη, ναι. Το ξέρεις ότι ακόμα δεν έχουμε έρθει 20 λεπτά και μας έχουν στήσει με τραπέζι, με κρασί, σε μπριτζόλες και παξιμάδι. Πρωί-πρωί. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Οδεύαμε. Πιο ωραίο ξεκίνημα ρε φίλε για την εκπληρωμήνα. Εδώ μπήκαμε μέσα, φάγαμε κρέατα, είδαμε παξιμάδια, φάγαμε 11 η ώρα. 11 η ώρα το πρωί, θα τελειώσει το κρασί να βγείτε. Αυτό όλο το πράγμα ρε φίλε είναι ένα κομμάτι της ενδοχώρας, της Κρήτης γενικά θα πω, και όσοι λένε για γραφικότητες, ω δε καλά και... Είδες ρε φίλε, όχι. Δεν είμαστε ούτε 20 λεπτά. Να σου πω ότι τα χωριά της Αμπαδιάς είναι πάρα πολύ φιλόξενα και θα το δείτε από τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Παρόλο και την ιστορία που έλεγε και καλά. Η ιστορία είναι στα παλιά πολύ παλιά χρόνια. Όντως, πάρα πολύ ωραία φιλοξενία. Είμαστε στο μικρό χωριό της Λοχριάς, ένα από τα χωριά τα οποία δεν. Σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά, που και καλά, όλοι είχαν κατοικηθεί από Τούρκους και τα σχετικά. Είναι ένα από τα χωριά τα οποία δεν κατοικήθηκε ποτέ από Τούρκους. Είναι ένα από τα χωριά τα οποία έχει τρομερή ιστορία σε επαναστατικούς αγώνες, σε ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το κομμάτι της εθνικής αντίστασης, το οποίο ήταν πάντα παρόν, γενικότερα όλη η περιοχή. Και την κάψαν για τη Λοχριά. Και εκεί πήγα να τέτοιο, την κάψαν τη Λοχριά, αλλά οι κάτοικοι από δικού τους και επειδή θέλαν να στήσουν το νέο του σπίτι πάλι ξανά στον ίδιο τον αγαπημένο του τόπο, τα πάτρια εδάφη τους, ήρθαν και την αναστηλώσαν. Δεν με νοιάζει τόσο πολύ το ιστορικό κομμάτι, να σου πω την αλήθεια πια. Ξεκίνησα με το λογική ότι θα έρθουμε να μάθουμε ιστορία, αλλά το πώς γυρίζει και όλο αυτό το πράγμα γίνεται τόσο ανθρώπινο, όμορφο και τόσο γλυκό ρε φίλο, είναι τα... Θα μείνω ψηλοχρειά, θα είναι. Θα δούμε για τα άλλα χωριά. Άντε, καλά. Γιατί έχω το σύνδρομο της Κουκουβάγιας. Σαν το χωριό μου δεν υπάρχει. Οπότε... Α, ναι, δεν είπαμε. Ποιο είναι το χωριό σου. Πλάτανος. Και άλλο ένα έχεις. Και τη Σάτα. Πλάτανος και Σάτα. Στο Πλάτανο έχουμε ξαναπάει, αλλά θα πάμε για Πάρτους. Δύο-τρεις όμορφες εικόνες και συνεχίζουμε διαδρομή.
σταμάτησε εδώ μπροστά από το φούρνο της λοτρειάς να μου πει σύνταξη. Θα σου πω τώρα. Παιδική ανάμνηση είναι ότι όποιος γάμος γινότανε, όλα τα κουλούρια του γάμου έπρεπε να γίνουν σε αυτό το φούρνο, γιατί ήταν ο πρώτος φούρνος σχεδόν που είχε ανοίξει. Οπότε όλοι μαζευόταν εδώ, όλες οι γυναίκες και φτιάχναν τα κουλούρια, φτιάχναν τα ξόμπλια πάνω στα κουλούρια. Α, ναι, ναι, το ξουμπλιαστό το κουλούρι εννοείται. Οπότε αυτό ήταν ο πρώτος φούρνος ο οποίος καθόταν όταν ήταν γάμος 30-40 άτομα εδώ για να ζυμώσουν όλοι μαζί, για να το αισθανθούν πραγματικά, φτιάχναν τα κουλούρια και ψήναν και το κρέας. Και θα σου κάνω μια στάση γιατί. Ο Πλανόβιος. Τι πουλάς. Τι πουλάς. Δεν ακούς. Τι πουλάς. Παπούτσια και άρβιλα. Να είσαι καλά. Το ίδιο. Ζωή στο χωριό Μάγκα. Ζωή στο χωριό Μάγκα. Πώς σας φάνηκε η Λοχριά? Ωραία άνθρωποι. Ωραία άνθρωποι. Και ο τόπος καλός. Καρπερός. Καρπερός ο τόπος. Φεύγουμε λοιπόν από τη Λοχριά και πάμε προς Άρδακτο. Σωστά? Σωστά, σωστά. Είναι ακριβώς το επόμενο χωριό. Στην ουσία, παιδιά, είναι μια ευθεία και εμείς θα σταματάμε στα χωριουδάκια και θα μαθαίνουμε ιστορίες και ανθρώπους. Οπότε, Λοχριά τέλος, Άρδακτος έρχεται και εκεί έχεις να μου πεις πραγματάκια. Ναι, κάποια λίγα. Για να δούμε. Λοιπόν, Αντρία, τώρα πού μπορούμε να πάμε να κάτσουμε στην Άρδακτο? Στην πλατεία, εδώ. Η πλατεία, ποια είναι η πλατεία? Αυτή εδώ, αυτή... είναι η πλατεία. Αυτή εδώ είναι η πλατεία. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό. Και χωριό? Χωριό λίγο πιο πέρα. Α, έχει. Ναι. Εντάξει. Είσαι ο μόνος κάτοικος που πάρει στον Άρδακτο? Όχι. Α, εντάξει. Είναι ακόμη μέρη. Ωραία, ήρθαμε από το Crete TV και ήρθαμε να δούμε τις ομορφιές. Τι ομορφιές του Άρδακτου. Γενικά τη περιοχή. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίο σημείο θέας όμως, ε. Πολύ ωραίο. Δες εκεί τον Αντρέα, μα δες τον, δες τον, δες. Αυτό θα είναι η εκπομπή μας. Θα πηγαίνουμε και ο Αντρέας θα χαιρετάει. Αλλά εγώ θα βρίσκω όμορφους τόπους για να τα θαυμάσουμε. Για εδώ μια θέα. Λοιπόν, Άρδακτος. Από ό,τι έχω καταλάβει τώρα η εκπομπή θα είναι. Εγώ θα γυρίζω γύρω-γύρω και εσύ με όλους τους γνωστούς θα μιλάς και θα πίνουμε. Είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό αυτό. Εντάξει, έχεις να έρθει. Έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Έχεις να έρθει. Και πολύ χαίρομαι που ήρθες μαζί μου, φίλε. Είδες. Θέλω να μου πεις 2-3 πραγματάκια για τον Άρδακτο και θέλω να μου πεις 2-3 πραγματάκια για ακριβώς από πίσω αυτό το βουνό που υπάρχει μια εκκλησίολα μικρή. Τι είναι και αν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, είναι ότι είμαι ο Σταυρός πίσω. Καταρχήν, για τον Άρδακτο, ότι ήταν πάντα μικρό χωριουδάκι, είναι πανέμορφο, έχει όλη τη θέα, τον κάμπο. Είναι όντως λίγο πιο ψηλά από τα άλλα. Σύντομα, οι άνθρωποι που κατοίκησαν εδώ ήταν άνθρωποι που έχουν έρθει από Ανόγια και από περιοχές. Μας έφερε και τα αναψυκτικό στο καλό ποτήρι. Έχει φέρει και τα αναψυκτικά, γίνεται εδώ πέρα. Αυτό που σας λέω με τη φιλοξενία είναι αδιανόητο να το ζήσει πουθενά άλλο εκτός από την Κρήτη. Λοιπόν, εδώ ήταν τουρκοχώρη. Όλη η περιοχή γενικά. Ναι, και ο Βατιακός, η Σάταλα, εδώ είχαν έρθει ο προκάπους μου και ο Βατιακός που λέγανε, από τα Νόγια, της Δημοκρατίας. Ήταν κάποιες οικογένειες, οι πιο πολλοί ήταν Τούρκοι, ήταν και κάποιοι Έλληνες, αλλά όταν ήρθε, εδώ έκανε... Οι Απαδιώτες λέγομαι. Ναι, η Απαδιά. Η Απαδιά πιάνει μέχρι σχεδόν, ενώς και τώρα, δεν θυμούν τα χωριά. Για 13 χωριά είναι, ναι, πάει μέχρι και από Δούλου, κάτω κατεβαίνει σαν τα όλα. Τώρα είμαστε μια δεκαριά κάπου, δεν είμαστε. Μια δεκαριά είστε εδώ τώρα, ε. Λοιπόν, η επόμενη μας στάση θα είναι ο Πλάτανος.
Και θέλω τώρα να μου πεις, γιατί διακόψαμε τέτοια, τι είναι εκεί πάνω, τι είναι αυτή η εκκλησία, είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός και εκεί το λένε στον Κάρταλο. Κάρταλος είναι το βουνό, ας πούμε. Έτσι λέει, ναι. Έχει όμως και μια ιστορία ο Κάρταλος, δεν έχει. Κοίτα, λέγανε ότι εκεί έχουν θάψει ο Κοκκινογέννης, ο Πυρετής, παλιότερα έχει θάψει τα χρυσά του και αυτά. Εκεί από κάτω, παλί, που εγώ τους γερώτους εδώ, ότι τιμόταν, λέει, τα κερκέλια αυτά που δέναν τα καράβια. Υπήρχαν, λέει, από κάτω, από πίσω. Και λέγανε αργότερα ότι τελικά ο χρυσός που λέγανε για τον Κάρταλο δεν ήταν χρυσός, αλλά ήταν η ελιά, γιατί οι ελιές που έχει ο Κάρταλος και όλη η περιοχή αυτή είναι η πιο γόνιμη περιοχή. Δηλαδή, ό,τι η ελιά βγάζει εκεί. Αυτό το λένε από παλιά. Το ακούγεται, ας πούμε, ότι όσο στέκει, λέει, ο Κάρταλος, ή και ήταν στο κεκαλάκι πολύ. Ποιο, ο χρυσός τώρα τι είναι και τι δεν είναι, αυτό δεν το ξέρω. Okay. Ενδιαφέρον όλα αυτά. Μάλλον θα κλείσουμε κάπου εδώ και θα πάμε να ψάχνουμε στο Κάρταλο. Ναι, ναι, μάλλον. Καλύτερες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε πορεία. Nice one. Φτάσαμε στον Πλάτανο, πες τα. Λοιπόν, ο Πλάτανος έχει 4 κομμάτια, φίλε. Έχει το κάτω χώρι, ναι. Το πάνω χώρι που είναι το κεντρικό, ναι. Και μετά χωρίζεται σε Πατρίτα, που είναι το πάνω κομμάτι του χωριού. Ναι. Και έχει και την Καμάρα που είναι τα υπόλοιπα σπίτια. Okay. Ήταν το πιο μεγάλο χωριό. Είχε 560 κατοίκους, ξέρω. Τώρα έχει ρημώσει αρκετά. Καλώς ήρθαμε στον Πλάτανο. Είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου. Το πιο καλό είναι, το πιο όμορφο, με τις καλύτερες ανθρώπους. Και τώρα θέλω να μου πεις, ρε φίλε, 2-3 πραγματάκια για τον Πλάτανο. Αρχικά είμαστε στο χωριό σου, ωραία. Τέλεια. Σαν το χωριό μας, λέει, δεν έχει. Δεν έχει, όχι. Πες μου τώρα 2-3 πραγματάκια για τον Πλάτανο. Κοίτα. Εδώ ήταν η παλιά Βρύση. Okay. Η παλιά Βρύση είναι εκεί, κατεβαίνει νερό από πάνω. Ωραία. Εδώ είχε το πιο παλιό Πλάτανο, ο οποίος δυστυχώς ξεράθηκε. Και έχουν βάλει ένα καινούριο τώρα. Και έχουμε βάλει ένα καινούριο. Θα αναδείξουμε μετά. Ναι. Οπότε η ονομασία του χωριού όντως ερχόταν από ένα μεγάλο πλάτανο, ας πούμε εδώ. Από γενικά τους πλατάνους που υπήρχαν και γενικά ο πλάτανος ο οποίος ήταν στο κεντρικό σημείο του χωριού. Πράγμα που σημαίνει ότι το χωριό είχε νερά. Είχε. Πράγμα που σημαίνει ότι το χωριό είχε ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι το χωριό είχε παραγωγή. Είχε παραγωγή. Και το βλέπουμε και τώρα γιατί όντως είναι από τα μεγαλύτερα χωριά εδώ πέρα. Πριν μου έλεγες κάτι για τοποθεσίες, είναι πάνω, κάτω, δεξιά, πώς πάει αυτό. Ναι, θα σου εξηγήσω. Αυτό είναι το πάνω χώρι που είμαστε. Πάνω χώρι. Αν πάρουμε τον δρόμο πάνω τώρα από εκεί, ανεβαίνουμε και πάμε στην περιοχή που λέγεται Πατρίτα. Πατρίτα. Ναι, ναι, ναι. Αν πάρουμε τον δρόμο πίσω μας, το κάτω χώρι. Είναι το κάτω χώρι. Και μετά είναι Καμάρα, που είναι εκεί που είχατε κάνει τα προηγούμενα πλάνα. Okay. Και γενικά είχε πάρα πολλούς κάτοικους. Πώς ήταν, ας πούμε, εσύ, ας πούμε, εδώ πέρα θυμάστε τον εαυτό σου παιδί. Εγώ καταρχήν να σου εξηγήσω ότι αυτό που μας συνδέει με όλα αυτά τα χωριά είναι σε κάθε χωριό που έχουμε περάσει. Ναι. Με έχει δει η μάνα μου σαν παιδί. Είναι το πιο βασικό που πρέπει να θυμάσαι. Δεν υπάρχει χωριό και πανηγύρι που να με έχει δει η μάνα μου. Γι' αυτό και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά σαν παιδί. Δηλαδή η παιδαγωγική ουσία των πραγμάτων με το πάει ο γιος στο παιδικό και όλοι τα αγκαλιάζουν. Εμένα η μάνα μου σε κάθε γλέντι με έδερνε προκαταβολικά για να μην κάνω ζημιές. Αυτό το προκαταβολικό. Ξύλο, το έχω φάει και εγώ να ξέρεις και με βατραχοπέδιλο και με ζωνάρι να ξέρεις. Βατραχοπέδιλα δεν είχαμε τόσο νερά. Είναι οι γονείς μην παραδειγματίζονται. Πάμε τώρα να μιλήσεις λίγο ακόμη για το Πλάτανο. Θέλω λίγο να μου πεις, ρε φίλε, πώς ήταν εδώ πέρα το χωριό να έχει τόσο πολύ ζωή και γιατί. Είναι όλοι λίγο γκρινιάζουν, έχουν φύγει, έχουν κάνει. Θα σου πω, ήταν ένα για μένα τουλάχιστον που θυμάμαι σαν παιδί τον εαυτό μου, ήταν ένα κέντρο νεότητας γιατί όλοι οι άνθρωποι που είχαν φύγει για οικονομικούς λόγους είχαν πάει Αθήνα ναι. Και οτιδήποτε, κατεβαίναν το καλοκαίρι. Οι γιορτές ήταν όλοι εδώ, ήταν όλοι νεαροί, όλοι είχαν όρεξη δημιουργική για να φτιάξουν τα πράγματα και υπήρχε πολύ κόσμος γιατί και τώρα η νεολαία του χωριού θέλει να δημιουργήσει και κάνει πραγματάκια. Απλά τότε υπήρχε πολύ περισσότερο κόσμο. Πολύ περισσότερο. Ωραία. Οπότε φαντάζομαι ότι εδώ αριθμούσε κοντά στους 600 ανθρώπους. Άντερεση. Οπότε είχε πάρα πολύ, είχε 4 καφενεία. Όλα. Καλά. Τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα βρούμε καφενείο ανοιχτό. Όχι. Α. Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε λίγο παραπάνω τον Πλάτανο. Ωραία. Θα έχουμε και 2-3 ώρες πληροφορίες ακόμα. Ωραία. Καλώς. Πάμε. Και μια συζήτηση μαζί, ξέρεις εδώ μου τι κάνεις. Στη Σάτα. Στη Σάτα. Πάμε. We'll be right back.
Πού θα με πας? Θα σε πάω από τα πιο μικρά στενά. Μικρά στενά. Ένα από τα καφενεία του χωριού. Καφέ μπαρ, λοιπόν. Ναι. Ο Ψιλωρίτης. Το τι είχε περάσει αυτή η καημένη γυναίκα που το έχει από εμάς, δεν μπορώ να στο αναφέρω. Οκ. Okay. Θα σας ανεβάσω από εδώ. Θύαμε, φίλε. Περίγης. Α, όχι. Όχι. Ας το κάνω ακόμα καλύτερο. Εντάξει, πάμε. Και θέλω να μου πεις λίγο για αυτά τα καφενεία που μου έλεγες. Ότι υπήρχαν κλίκες στο χωριό. Όχι κλίκες, θα σου πω. Οι άνθρωποι του χωριού αγαπούσαν πάρα πολύ ένα τον άλλο. Ναι. Πολύ μονιασμένοι. Οκ. Okay. Αλλά είχαν διαφορετικά στέκια ανάλογα με τον πολιτικό χώρο που ανήκανε. Όσοι ήταν στο ένα κόμμα είχαν το δικό τους mini market, το δικό τους καφενείο. Α, τόσο! Ναι, ναι, χωριστά όλα. Δηλαδή από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά ήταν πολύ ξεκάθαρο. Οκ. Okay. Και έκθες δεν υπήρχαν μέσα σε αυτό, δηλαδή δεν υπήρχαν ενώ, ξέρεις, ο δεξιός, ο αριστερός, ο... Όχι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που θα σου πω. Πραγματικά είναι μονιασμένοι άνθρωποι που ζούσαν εδώ. Απλά την περίοδο των εκλογών είχαμε προβληματάκια. Υπήρχε μια απόσταση. Το οποίο μετά τέλειωνε βέβαια. Okay. Και ξανά ήταν όλοι μαζί. Εδώ τώρα είμαστε στο κατοχώρι, ωραία πάμε. Εδώ κατεβαίνουμε στο κατοχώρι. Ναι. Που θα δεις τα πιο χαρακτηριστικά σπίτια και μια πάρα πολύ ιστορική εκκλησία. Ποια είναι η πιο όμορφη ανάμενη που έχεις από αυτό το χωριό? Κοίτα, σαν παιδί μεγάλωσα εδώ. Οι μυρωδιές νομίζω του χωριού είναι αυτό που έχει μείνει στη συνείδησή μου. Φίλε, να ξέρεις ότι εμένα από το χωριό το μόνο πράγμα που θυμάμαι τόσο έντονα, φίλε, είναι όντως οι μυρωδιές και ξέρεις ποια συγκεκριμένη. Δεν ήθελα να το πω, αλλά νομίζω ότι εσύ θα το πεις. Η Κοπριά. Όχι. Α, ευτυχώς όχι. Η μπουγάδα της γιαγιάς μου. Μπράβο, ρε. Δεν θα λες. Αυτό ήταν το φίλτρο της γιαγιάς μου, εγώ το θυμάμαι. Τι λες ρε μάγκα, α! Αυτό το σπίτι της πρώην γιαγιάς μου. Άντε ρε φίλε. Αυτό εδώ είναι ο φούρνος. Κάθε οικογένεια έχει το δικό του φούρνο. Εμείς μεγάλη οικογένεια, γιατί με πολλά παρακλάδια, ο φούρνος μας ήταν αυτός. Δηλαδή εδώ φουρνίζαμε, ψήναμε ψωμί και παξιμάδι. Εδώ, αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και κάθε φορά ήταν σαν γιορτούλα, δηλαδή εδώ τώρα. Αν δούμε το παράθυρο είναι εδώ. Αν δεις είναι πετρόξιος φούρνος. Και τι εννοείς ότι κάθε οικογένεια έχει το δικό της φούρνο? Κάθε οικογένεια ή έψηλε στο φούρνο κάποιου και του έδινε ψωμί, ναι. Ή είχε το δικό της φούρνο, όπως είχε το δικό της καζάνι, που έβαζε ρακί. Πήγαινε τόσο, ρε παιδί μου, εμείς μαζευήκαμε αυτό, κάνουμε αυτό το φούρνο. Αυτό όλοι φωνιασμένοι, όλοι κοιτούσαν πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Και αυτό δεν ξέρω πώς έλεγα. Πολύ ωραίο φίλε. Και έχει χωριουτάρα, και χωριουτάρα φίλε, πάρα πολύ μεγάλο. Μεγάλο. Ωραία. Πάμε τώρα να βρούμε τα άλλα τα ρεμάλια. Τέλος πάντων, τα άλλα παιδιά. Καλώς. Και πάμε να δούμε τι έχουν κάνει αυτοί. Πιστεύεις ότι έχουν δουλέψει καθόλου? Νομίζω θα πίνουν μπύρα και θα καπνίζουν. Είναι πολύ πιθανό. Οπότε, πάμε να τους βρούμε. Να φέρουμε την τάξη. Και να συνεχίσουμε προς... Βαθιακό. Που γράζει με τον αέρα του χωριού. Damn. Ήρθαμε! Έφερα και τον Αντρέα! Το ζαχαριδάκι! Ζαχαριδάκι! Όσο ο Αντρέας πάλι έχει βρει ανθρώπους να μιλάει, όσο τα άλλα παιδιά έχουν συνεχίσει να κάνουν τα πλάνα, και μαζί θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τους Αμπαδιώτες, για τα Αμπαδιανά χωριά. Το πότε ήρθε αυτή η φυλετική ομάδα που κατοίκησε την Κρήτη σε αυτήν εδώ την περιοχή είναι ακόμα πραγματικά άγνωστο για τους αρχαιολόγους και λένε ότι πρόκειται ακόμα πριν
την εποχή των Σαρακινών ή με αυτούς. Αυτά όμως όλα αμφισβητούνται. Η πορεία αυτή των ανθρώπων είναι η εξής. Αραβικής προέλευσης αυτή η φυλετική ομάδα ήρθε και κατοίκησε στην Κρήτη, μάλλον λένε, με τους Σαρακινούς που φέρανε εδώ πέρα τους σκλάβους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν ή δραπέτευσαν και ήρθαν να βρουν καταφύγιο σε μέρη τα οποία δεν έχει κοντά θάλασσα για να μπορούν να προστατευτούν. Όλο αυτό το πράγμα άρχισε λοιπόν και μεγάλωνε και αυτοί έγιναν μια κοινότητα τα οποία χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ κοντούλιδες, μαυριδεροί πάρα πολύ, με πάρα πολύ πλατιά χείλια και σκιστή μύτη. Η ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων ήταν έτσι ιδιαίτερη, καθώς τους θεωρούσαν από την αρχή ιδιαίτερα αιμοβόρικους, πάρα πολύ άγριους και πάρα πολύ μη φιλικούς. Στην πορεία των χρόνων αυτοί οι άνθρωποι ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, μετά με το που ήρθαν οι Τούρκοι ασπαστήκαν τον Ισλαμισμό, με αποτέλεσμα να γίνουν πάρα πολύ μεγάλοι διώκτες των χριστιανών από τους ίδιους τους Τούρκους. Φωτογραφίες που βλέπεις είναι από τουρκοκρατία. Έχεις καθόλου πληροφορία για χρονολογίες και τέτοια? Θα σου πω. Ξέρω ότι είναι η μόνη εκκλησία την οποία τη γιορτάζανε και οι γενίτσαροι και οι χριστιανοί που ζούσαν εδώ. Αλήθεια? Και μάλιστα όταν είχα πάει Τουρκία είχα βρει ανθρώπους που ζούσαν εδώ οι πρόγονοί τους και λέγανε ότι σε κάθε γιορτή του Άγιοι Γιώργοι, ενώ πολύ παλιότερα ήταν τζαμί, τη γιορτάζανε μαζί με τους χριστιανούς. Όντως είναι αρκετά μικρό, έχει όντως 4-5 σπίτια, αρκετά γκρέμια που θυμίζουν σκηνικό μιας άλλης εποχής, δυστυχώς καθόλου καλά συντηρημένα. Τα περισσότερα έχουν γίνει ματιά και διάφορα τέτοια. Το Βαθιακό όμως μπορεί αυτή τη στιγμή να μην αριθμεί πολλούς κατοίκους, πολλά σπίτια, πολλή ζωή, αλλά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά χωριά της περιοχής την τότε εποχή. Μάλιστα εδώ πέρα και στο αντιστασιακό κομμάτι είχε γίνει μια μεγάλη επιδρομή από Έλληνες, καθώς όλα τα χωριά ήταν τουρκικά και τα σχετικά. Είχανε του Μελιδόνη, είχαν σφάξει γύρω στους 20-30 Τούρκους σε ένα έτσι πολύ ξαφνικό γυρούσι. Και το όνομά του, το Βαθιακό, το πήρε και καλά ρε παιδί μου, γιατί είναι βαθιά στο λάκκο, είναι σε ένα σημείο κοιλάδα στην ουσία αυτό το πράγμα, γύρω βουνά και είναι στη μέση του Βαθιακό. Οι θηριωδίες που κάνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην τότε περιοχή ήταν εξακουστοί σε όλα τα πέρατα της Κρήτης και λέγεται ότι οι τελευταίοι έφυγαν από εδώ πέρα το 1922 με τις τελευταίες ανταλλαγές που έγιναν στην Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ακόμα και σήμερα, φανταστείτε, δεν έχουν αποδειχθεί, δεν έχουν οριστικοποιηθεί από κανέναν αρχαιολόγο και υπάρχει ένα τεράστιο μυστήριο σε όλο αυτό το πράγμα. Οι μαρτυρίες, όπως μας είπαν και οι άνθρωποι εδώ πέρα που μιλήσαμε, είναι ότι ήταν πάρα πολύ βίαιοι, είναι ότι υπήρχε μια κακή φήμη για όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο ευτυχώς σήμερα δεν βρίσκουμε καμία ομοιότητα σε αυτό. Όλο το vibe που έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής είναι πραγματικά φιλόξενο, είναι όμορφο, είναι οι άνθρωποι να μας χαμογελάσουν, να μας πούνε, να μας δείξουν. Και μέχρι στιγμής όλη η εκδρομή πάει φίνα. Αυτά όμως ανήκουν στον παρελθόν, όπως είπαμε και πριν. Τώρα θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Είδαμε το πανέμορφο αλλά μικρό Βαθιακό. Πάμε να βρούμε πάλι τον Ανδρέα και πάμε να συνεχίσουμε. Ξέρεις που θα σας πάω τώρα, παιδιά? Θα σας πάω στο χωριό του Ανδρέα από τη μεριά του πατέρα του. Ποιο είναι αυτό? Ξέρεις ποιο είναι αυτή? Είναι η Σάτα. Έχεις πάει στη Σάτα? Όχι. Ούτε εγώ. Ξέρεις τι λένε? Τι? Ούτε έχει ένα κατοικό. Πάει γύρω με 5. Πώς έχει? Εμείς είμαστε... δεν έχω δει κανένα τόσο. Αλλά
Μάθαμε 2-3 πραγματάκια. Ναι. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την εκδρομή. Πάμε. Μπριτζόλα, έχουμε φάει. Ναι. Ωραία, πάμε, πάμε. Είπες κάτι για τους δρόμους, Γιώργο. Τι είπα. Τι είπες. Αυτή είναι η δρόμη. Α, πολύ ωραία. Το φτιάξαν τον δρόμο. Το φτιάξαν τον δρόμο, παιδιά. Αυτό δεν. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι. Μέχρι στιγμής η εκδρομή πάει πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ όλο το vibe. Είναι έτσι λίγο πιο. Ναι, τους καταλαβαίνεις ορεινούς ανθρώπους, ρε φίλε. Μπορεί να φαίνονται έτσι λίγο πιο κλειστοί. Αλλά είναι. Ζάχαρη, ρε φίλε. Άμα σε. Αν, να τα πούμε κι αυτά. Αν έχεις ειδικά για έναν άνθρωπο που είναι από εδώ πέρα, εντάξει, γίνονται χαλές να σταματήσουν. Αλλά. Φιλόξενοι ούτως ή άλλως, όπως ξανάρθει, θα έχουμε επισκεφτεί τα χωρία, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα. Όχι. Θα πάμε στη Σάτα. Στη Σάτα μου είπες ότι είχε ένα κάτοικο. Ναι. Θα τον βρούμε θέλει. Δεν νομίζω. Ωραία. Μιχάλη, εκεί ξέρεις τι θα κάνουμε στη Σάτα. Τι. Θα μιλήσουμε για τον Αντρέα. Θα μας αποκαλύψει όλα τα μυστικά. Δεν είδα χαρά όμως. Για δείξει χαρά. Ενθουσιασμό, κάτι. Ο Μιχάλης, να ξέρεις, Αντρέα είναι από τους πιο. Εκφραστικούς ανθρώπους που έχει συγγνωρίσει ποτέ. Η διαδρομή είναι πανεμορφή, έχει πάρα πολύ ωραία αέρα για να σηκώσουμε drone. Και οδεύουμε για τη Σάτα, είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα από ό,τι ξέρω. Και ο δρόμος είναι αυτός. Τσούκου, 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 φίλε, η θάλασσα φαίνεται, έτσι. Και είμαστε ακριβώς πάνω από την Αγία Γαλήνη, σωστά. Ναι, μα τώρα που θα πάμε στη Σάτα θα δεις ότι είναι από κάτω. Πώς να σου το εξηγήσω, κάτω από στάνη. Οκ. Περίμενε εδώ τώρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Έχουμε μπροστά μας ένα κοπάδι με αρνιά. Εσείς ξέρετε του πόσο καλά ομιλώ τη βοσκική. Εσύ ξέρεις. Θα μάθω κάτι. Πάμε να σου δείξω. Τώρα το εξηγώ και πρέπει να ηρεμήσουν, ότι είναι φίλος. Τους είπα να μείνουν εκεί και να κοιτάνε κάτω. Να πάνε τώρα, τους είπα προς τα εκεί. Εντάξει. Ο Αντρέας βρήκε το μοναδικό κάτοικο της Σάτας. Γεια χαρά! Εδώ είμαι ο Πέτρος. Ο μοναχός του που κάθεσαι στη Σάτα. Εδώ φεύγω και εγώ το κλίμα από μην γεννήσω. Ναι. Εδώ στο βασίλειο εδώ και πάει κάτω. Και κάθεστε μοναχός εδώ τώρα χειμώνα καλοκαίρι. Και το χειμώνα εδώ βγαίνετε. Πιο καλό δεν είμαι εγώ. Πιο καλά δεν είναι. Πιο καλά δεν είναι. Παλιά εδώ είχε κατοίκους πολλούς. Είχε και 80, είχε και 60, είχε και 50. Είχε μια γράφει γιατί έχω δύο τέτοιου. Και γράφει την. Την ιστορία της Σάτας. Και τώρα. Την απογραφή τώρα. Ήταν μια φορά θα βρω 6 Τούρκες οικογένειες και 2 Χριστιανοί. 6 Τούρκες και 2 Χριστιανοί. Η Σάτα είχε γύρω 30 πηγές. Και 10 περβόλια. Και βάζει τρεις παρά μόνο ιδρύσει του τόνου το νερό. Και το χειμώνα κατεβαίνεις εσύ κάτω ή μένεις εδώ. Αφού έχω μπρελιά στο κλίμα, έτσι ποτίζω. Οπότε με μένεις εδώ. Κάθε μέρα στη δόμη. Και σήμερα το να πάω το πρωί, ας το μετάνιωσα, αλλά πάξω μήνω είχε. Τι είναι. Έλα ρε. Τι είναι ρε παιδιά. Έτσι κάτσε να δεις. Γεια. Βρήκαμε το μοναδικό άνθρωπο στη Σάτα. Και θα μας φέρει να ψούμε ένα ρακάκι. Περίοδο.
Ανδρέα, εδώ δεν ήρθαμε για να μοιράσουμε λεφτά. Δεν είναι εδώ, λένε δρόμο. Εδώ... Θα είχαμε κόσμο αν μοιράζουμε λεφτά. Εδώ τώρα δεν έχουμε, όχι. Πάλι καλά, πάλι. Άμα είχαμε κανένα φράγκο, μπορεί να γινόταν 2-3 κάτοικοι. Μπορεί να παρουσιάζαμε κοινωνικό έργο. Σκέψτε το λίγο. Ανδρέα, παρόν. Τι είναι, φίλε, πώ πάει τηλεόραση. Καλά είναι. Καλά. Ασυνήθιστο για μένα. Ναι. Α, καλό είναι. Ποιο ήταν το background, όταν ήρθαν και σου είπαν, ξέρεις κάτι, Ανδρέα, θέλω να κάνουμε αυτό. Εσύ ήρθες. Σκέφτηκα ότι, ξέρεις, μην τζαλακωθώ παραπάνω, μήπως χαλάσουμε λίγο την κανονική μου ζωή, μήπως αυτός ο χαρακτήρας που έχω με τους φίλους μου δεν πρέπει να βγει προς τα έξω γιατί μπορεί να τσαλακώ. Αλλά μετά στην τελική σκέφτηκα ότι κάναμε το πρώτο γύρισμα, περάσαμε πάρα πολύ καλά, γελάσαμε όλοι, δέσαμε νομίζω. Δέσαμε νομίζω. Μέρα. Και θέλω λίγο να μου πεις σε όλο αυτό το κομμάτι το Έλληνε δρόμος, τι σε εντριγκάρει περισσότερο. Κοίτα, με εντριγκάρει κυρίως ότι βγάζουμε τον κόσμο από την ξύλινη κίνηση που έχει στην καθημερινότητά του, που τρέχει σαν τον παλαβό, που εντωμεταξύ και εγώ το ίδιο είμαι. Έτσι δηλαδή, να τα λέω στην καθημερινότητά μου. Είμαι δίστροπος, μουντρούχος, τρέχω να προλάβω, δεν βλέπω κάμερα, εξαφανίζομαι, βλέπω κάποιο γνωστό, το χαιρετάω πολύ τυπικά γιατί πρέπει να κανονίσω μαζί του γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Να πιούμε ένα καφέ. Αυτό, οπότε τι κάνουμε, ήρθε το αντίπαλο δέος τώρα να σπάσει όλο αυτό το χαρακτήρα και να βρούμε ανθρώπους σε παιδιά και να τους κάνουμε να χαμογελάσουν. Αν τώρα σου δίνανε λοιπόν ένα μαγικό ραβδάκι, ρε φίλε, και σου λέγανε ότι ξέρεις κάτι, αφήνεις όλο το κομμάτι που έχεις χτίσει σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθμα, η Αθήνα, δεν ξέρω και εγώ τι. Και να έχεις χτίσει να γυρίσεις πάλι πίσω στη Σάτα. Θα το κάνεις. Κύριε, είναι πολύ δύσκολο. Να τα λέμε όλα. Ο καλός ο ρομαντισμός, αλλά η σύγχρονη ζωή που έχουμε, βλέπεις, ξέρεις, πάμε σε ένα χωριό, δεν πιάνει σήμα και είμαστε 5 άτομα και κοιτάμε τα κινητά μας. Εγώ ηρέμησα, πραγματικά με βλέπεις και μου λες για τους εκτός αυτού. Είμαι, έχω ηρεμήσει, έχω αδειάσει. Δεν πιάνει σήμα, δεν έχει χτυπήσει το κινητό. Είμαι αφήκετε με, αφήκετε με. Αφήστε με εδώ, θα έρθω σε περίπου μια δεκαετία πίσω. Με το μπαστούνι που βρήκα πίσω. Θα σκάσω μύτια, θα σας πω το μυστικό της ζωής μετά. Το μυστικό της ζωής είναι στη Σάτα. Το μυστικό είναι το κωδικό του ίντερνετ. Ποιος είναι, 10 χρόνια τον ψάχνω. Βάλε τον εαυτό σου τώρα να είσαι ένας άνθρωπος κοντά στα 65-70, πώς είναι ο κύριος δεν ξέρω, να μένεις μόνος σε ένα χωριό, πραγματικά μόνος σου, στη μέση του βουνού, με τρομερή θέα, ναι, όλα τα στοιχεία της φύσης να έρχονται εδώ πέρα, έρηβες, βροχές, χιόνια, ιστορίες, αού, και να παλεύεις τους δαίμονές σου, τις μοναξιές σου, και να ζεις μια τέτοια ζωή την οποία το 99% του πληθυσμού δεν θα μπορούσε να το κάνει και είμαι σίγουρος για αυτό το νούμερο που λέω. Αφήνουμε τη Σάτα, αφήνουμε τα παδιανά χωριά και δίνουμε ένα επόμενο ραντεβού κάπου αλλού. Πού θα είναι αυτό δεν ξέρουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε όλα τα μυστικά, όλες τις εικόνες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε περήφανα και κρατάνε την παράδοση στην κριτική ενδοχώρα.